έγινε ντόρος και είχαν σχολιάσει. Και λέγανε διάφορα, ναι. Πολλά έχουν ακουστεί. Δηλαδή, έχει γίνει ντόρος για τα προσωπικά σου, για πολύ, επιλογές ναι. σου. Όσο λίγο στην Ελλάδα. Έχεις μετανιώσει για κάτι? Όχι. Γιατί σε όλα αυτά, να πούμε κάτι, δεν ήσουν απούσα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, βγαίνεις και μιλάς. Γιατί, ο καλλιτέχνης, άμα θέλει να κρυφτεί, όταν είναι επώνυμος, όπου και να πάει τον βρίσκουνε. Άρα λοιπόν, κι εγώ να μην ήθελα να μιλήσω, όταν έχεις κάτω το σπίτι σου μία κάμερα και σε κυνηγάει, για τα προσωπικά σου, για τη δουλειά σου, mm-hmm. και πιο πολύ για τα προσωπικά σου, αυτό νομίζω ότι δεν μπορώ να το σταματήσω εγώ. Δεν είναι στο χέρι. Ναι, βρειάζει, αλλά εσύ όμως έβγαινες και μίλαγες, δηλαδή, ας πούμε. Βέβαια. Επειδή ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ, αυτό είναι δεδομένο, πάρα πολύ, και πολλές γυναίκες ταυτίζονται κιόλας μαζί σου, σε θαυμάζουν και ταυτίζονται. Να σου πω κάτι. Ζήσανε τους ερωτές σου. Γιατί σε σέβομαι και σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα σου πω ναι. κάτι. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από τα 5 δάχτυλά τους. Mm-hmm. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Ναι. Εγώ είμαι ο εαυτός μου, είμαι αυθόρμητη, είμαι αυτή που είμαι, mm-hmm. δεν μετανιώνω για τίποτα, ούτε έχω να φοβηθώ κάτι. Μ' αγαπάει ο κόσμος, όπου και να είμαι, ο κόσμος είναι κοντά μου. Και όλοι μου λένε, μην αλλάξεις, μην είναι όπως είσαι. Εμείς έτσι σε αγαπάμε, έτσι σε θέλουμε. Ναι. Να μου επιτρέψεις να πω κάτι Βεβαίως. Εγώ. Με όλη την εκτίμηση που σου έχω, γιατί το έχω πει δημόσια, θεωρώ ότι είσαι από τις κορυφαίες λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Το έχω πει, δεν είναι. Έχουν πει, ας πούμε, κάποιοι, το έχουν πει μεγάλοι τραγουδιστές, ότι αν, ας πούμε, το Φωτιά στα Σαββατόβραδα, που για μένα είναι μέσα στα 3-4 5 κορυφαία ζεμπέγικα που έχουν υποθεί ποτέ στην Ελλάδα. Το έχω πει, εγώ το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έλεγε, ας πούμε, το έλεγε η Χαρούλα η Αλεξίου, θα λέγανε πόπο, το είπες εσύ, έμεινε διαχρονικό. Συγγνώμη, θα γινόταν μεγαλύτερο από τη Χαρούλα την Αλεξίου. Όχι, δεν θα γινόταν μεγαλύτερο. Αλλά εσύ, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος δεν σε κατατάει. Και μάθηκε κάτι άλλο, το τραγούδι αυτό είναι δεύτερη εκτέλεση, για όσους δεν το ξέρετε. Η πρώτη ποια ήταν? Η Μέρη Αρώνη, μία. Α, μάλιστα, το είπες δεύτερη, αλλά εσύ το έκανες όμως επιτυχία μεγάλη. Ακριβώς. Το πήρες εσύ. Όχι, θέλω να σου πω το εξής, ότι επειδή, ας πούμε, εσύ έβγαινες πάντα και μίλαγες για τα προσωπικά σου, για το ένα για το άλλο, ίσως ο κόσμος σε θεωρεί σπουδαία φωνή, αλλά να μην σε κατατάσσει στις ποιοτικές λεγόμενες τραγουδίστριες. Αυτό. Δηλαδή, δεν σημαίνει συγγνώμη. Κάτι για μένα. Για μένα δεν σημαίνει κάτι το ποιοτικό και μη ποιοτικό. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι. Εμπορική δηλαδή, ούτως ή αλλιώς. Όταν ένας καλλιτέχνης βγαίνει, ας πούμε, και λέει, εγώ παντρεύομαι. Ναι. Ή εγώ είμαι αυτό, ναι. Ναι. Αυτό του αφαιρεί να έχει την καλλιτεχνική του υπόσταση. Όχι, βέβαια. Δεν όχι, καταλαβαίνω αλλά, αυτό. Όχι, αλλά μπαίνει στο στόμα του κόσμου όχι μόνο για τα καλλιτεχνικά του. Ότι έχει σπουδαία δηλαδή, φωνή, το ξέρει. Άλλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, που κάνουν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κανέναν. Ναι. Με ονόματα. Γενικά. Ναι. Που κάνουν διάφορα. Mm-hmm. Και δεν του πειράζει κάτι. Ναι. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο πίσω. Και ότι κάποιοι του στηρίζουν και δεν. Κάποιοι του προστατεύουν. Πιθανόν. Γιατί υπάρχουν και μάνατζερ που σου λέει κόψε τώρα, κόψε τώρα, μην παίξει. Δεν είναι μάνατζερ μόνο. Υπάρχουν και άλλοι. Τι άλλοι. Προστατεύουν. Δεν ξέρω. Τι εννοείς. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, είχες μόνο την Άντζελα να σε προστατεύει, δεν υπήρχαν άνθρωποι είτε ακριβώς, καλλιτεχνικά. Ακριβώς, είχα μόνο την Άντζελα. Και όλοι όσοι πέρασαν από τη ζωή σου, γιατί έχουν περάσει και επαγγελματικά και σε επίπεδο συνεργασιών, αλλά και σε επίπεδο προσωπικό, σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν σου λέγανε Άντζελα, να μην εκτεθούμε τώρα εδώ, να μην αυτό, να μην μιλήσεις. Τι να μου πούνε. Για ποιο πράγμα να μην μιλήσω. Για τα προσωπικά σου τόσο πολύ, ας πούμε. Τα προσωπικά μου έτσι κι αλλιώς θα βγαίνανε. Θα βγαίνανε. Ναι. Γιατί δεν έχουν βγει από άλλους καλλιτέχνες προσωπικά. Ου, πολύ. Έχουν βγει και έχουν κάνει και πολλά διάφορα ναι. χειρότερα από ό,τι έχω κάνει. Μα δεν έχεις κάνει τίποτα φοβερό, εσύ. Όχι, δεν σε κατηγορεί κανείς ότι έχεις κάνει κάτι κακό. Δεν καταλαβαίνω, σου λέω. Έχουν κάνει χειρότερα. Και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ναι. Γιατί υπάρχει μια προστασία. Mm-hmm. Είτε είναι εταιρεία, είτε είναι manager, είτε δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Εντάξει. Που προστατεύονται. Mm-hmm. Και βγαίνουν στον αφρό. Και εμείς που είμαστε τα λαϊκά παιδιά, τα λαϊκά τα στρώματα, χτυπάνε μας. Ναι. Άρα σε όλη αυτή την πορεία, για μένα είναι πολύ σημαντικό που είπες τη χρονιά για το ποια θυσία, που ακόμα το ακούμε και λέμε ωραίο κλασικό κομμάτι. Όχι απλά δηλαδή, τα ακούμε. Ναι, θέλεις αλλά το έχουν τραγουδήσει βγεις, πάρα πολύ αυτό, τραγουδιστές. Και το ακούς και σου αρέσει, έτσι. Είναι δηλαδή έχεις πει τραγούδια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που περάσει τόσα χρόνια. Διαχρονικότατα. Και είναι διαχρονικά και όταν διασκεδάζει. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει λοιπόν για τη φωνή μου, μπορεί όταν να πει ότι μιλάω πολύ, ότι έχω πει τα προσωπικά. Γιατί φωνή δεν έχει πει ποτέ κανείς τίποτα. Ποτέ. Απλώς εσύ κάνοντας την αυτοκριτική σου, θεωρείς ότι κάποιες στιγμές
ίσως επειδή να ήσουν και πιεσμένη, να χειρίστηκες κάποια πράγματα λάθος. Ενώ με τη δημόσια εικόνα σου. Πιεσμένη, τι εννοείς πιεσμένη? Ότι συνήθως όταν... Όταν βγαίνουν κάποιοι άλλοι και μιλάνε για σένα, πρέπει να βγεις ή να απαντήσεις. Η σιωπή είναι χρυσός. Mm-hmm. Εσύ δεν δε σιωπούσες. Διαλέξεις ένα από τα δύο. Εσύ δεν σιωπούσες ποτέ. Εσύ έπιαλες και έλεγες τη γνώμη σου. Ναι. Γιατί είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορεί να με αλλάξει κανένας. Το θέλει αυτό, ναι.